κάποιος να μην κάνουν κάτι κακό. Να φέρουν δηλαδή κάποιος ανεξάρτητος και διάλαβος. Μάλιστα, να είναι ψυχρή... Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Θα τα δούμε κύριε Σπυρί, θα παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις και απόψε και αύριο που θα είναι μια κρίσιμη μέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ξημερώματα. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σπυρέλη, κάτοικο Μυτιλίνης, ο οποίος μας έδωσε πραγματικά ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε, καλό βράδυ. Και την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά και η Ελλάδα βουλιάζει από παντού, δεν ξέρεις από πού να την κρατήσεις αυτή τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, σαν μικρά παιδιά, μαλώνουν. Ποιος βγάζει το καλύτερο, το χειρότερο βίντεο εναντίον του άλλου κ. Αποστόλου. Βίντεο ο ένας για τον άλλον. Όχι εγώ, όχι εσύ, ο άλλος, ο χειρότερος, ο καλύτερος. Να ξεκινήσω από εκεί που είναι ο κ. Σπυρέλης. Θεωρώ, κ. Καψαντούλη, ότι φαντάζομαι καθόλου να δούμε πλέον ότι η ζωή των κατοίκων των Δωδεκάνησων και των Βορειοανατολικού Αιγαίου των νησιών μας έχει βιαστεί. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε να ήσασταν κάτοικος επί σειρά ετών. Αυτά κύριε Αποστόλου, μην επανερχόμαστε. Πάμε εδώ στα... Το ζήτημα λοιπόν είναι... Στην αποκάλυψη που επιχειρούν να κατέλαβαν κύριε... Ακριβώς αυτό είναι. Και οι προηγούμενοι που κυβερνούσαν και οι πρότυποι που κυβερνούν σήμερα δεν νοιάζονται κύριε Καψαντήρη για το πολιτικό κόστος. Γιατί? Γιατί ο ρόλος τους και η διάρκειά τους είναι εκ των προτέρων προσχεδιασμένοι άνωθεν από ξένες κυρίαρχες δυνάμεις στην πατρίδα μας. Δεν μπορεί μια δημοκρατική κυβέρνηση, είτε η προηγούμενη είτε είναι η σημερινή, να κυβερνά με εκβιαστικά διλήμματα του Πρωθυπουργού, ούτε με τελεσίγραφα μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, που ο αρμόδιος υπουργός δίνει μια παράταση μιας εβδομάδας. Και ακολούθως μαθαίνουμε ότι πηγαίνουμε δημιουργίες των ΜΑΤ στα νησιά και βλέπουμε να έχουν ξεσηκωθεί όλα τα νησιά. Δηλαδή, τι επιζητάει η κυβέρνηση σήμερα, χωρίς να έχει κάνει διάλογο με καμία κοινωνική τάξη των νησιών μας. Επιζητάει εμά. Είναι δυνατόν λοιπόν να αποβιβαστούν δημιουργίες των ΜΑΤ στα νησιά μας όταν βλέπουμε την οργή που διακατέχει τους νησιώτες που έχουν βάλει το περιουσιακό του στοιχείο που είναι το τρακτέρ, που είναι το φορτηγό και την ίδια τους τη ζωή. Δηλαδή, λογική δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Λαλά, εσύ τα σκοτ πώς θα είδες, ποιος είναι ο περισσότερο ικανός ή ο περισσότερο ανίκανος τελικά. Λοιπόν, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει σχολιασμός ξεκομμένος από αυτά τα οποία γίνονται στην επικαιρότητα. Είναι μισάφι με τις γελοιότητες και με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν να υπνοτήσουν αυτούς οι οποίοι τους ψήφισαν. Έχουν και τα κόμματα εξουσία έχουν χρεοκοπήσει εντελώς. Καταρχάς έχουν μετατρέψει τα νησιά σε υπονόμους. Και στους υπονόμους αυτούς συνοστίζονται. Παιδάκια, ανήλικα παιδάκια. Πράκτορες, λιγότεροι πράκτορες, πρόσφυγες, λαθρέοι, λαθρέμποροι. Γίνεται ένα ταραβέρι που ούτε στους Αθλίους στο Παρίσι που έγραψε ο Ουγκό δεν γινότανε. Είναι όλα μέσα σε έναν υπόνομο και έχουν καθίσει κακουπί, κατά τη γνώμη μου. Δεν μου λες πώς ψήφους παίρνουμε από τυχείο, τόσους. Τι κάνουμε, τους κάνουμε αυτούς καβούζα, τους κάνουμε. Δεν παίρνουμε πολλούς ψήφους. Πάμε στη Μυτιλίνη, πάμε να δούμε λοιπόν. Αν μεταφέρουμε όλο τον υπόνομο σε μια χώρα, πόσους ψήφους θα χάσουμε, περισσότερους. Ας βουλιάξουν τα νησιά. Δεν βρίσκω κανένα σχέδιο αντιμετώπισης και να μας κάνουν τη χάρη. Κάθονται και βρίζουν ο ένας τον άλλον και αυτή τη στιγμή με όλα στην τύχη τους. Από τον κορονοϊό μέχρι τους ανθρώπους στα νησιά είναι στη τύχη τους. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Δεν υπάρχει τίποτα παρά να βγαίνουν και να λένε «Α, συγγνώμη, ότι είναι το κορονοϊό έχουμε στην Ελλάδα. Είναι η δικαιοσύνη. Κάβαμε με τους προστατευόμενους μάρκετες στα χάλια». Εάν αυτό το πράγμα λέγεται κράτος και αν αυτοί οι κύριοι προσδοκούν τίποτα άλλο εκτός από ψήφους, αν στη γειτονιά τους μύριζε τηγανιτό ψάρι, θα είχαν πάρει τις οικογένειες και θα είχαν πάει στις Μαλδίβες. Όχι να είναι hot spot στα 300 μέτρα από το σπίτι τους. Τι σου λέει γιατί, να με ψηφίσουν ποιοι. Έλα ρε εσύ, τι θα χάσουμε. Ας κάνουμε τον μπαλάκι εγώ στο Τσίπρα, ο Τσίπρα σε μένα και πάει και έρχεται.
Έχουν σχέδια αυτοί. Μεταφέρουν τώρα τα ΜΑΤ. Θα συγκρούσουν τα ΜΑΤ με τους κατοίκους. Εκεί θα γίνει. Θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι. Να πάνε να προστατεύσουν, να μην γίνουν άλλο από τις πόρτες. Θα επιτεθούν τα ΜΑΤ, θα παίζουν δακρυγόνα. Όπως είχε γίνει και ψήφισαν τους συνταξιούχους. Μάλιστα, ρε, εγώ ο Κυριακόπουλε, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Βγαίνει κερδισμένος από τα σπότ αυτά. Ο Ερντογάν νωρίτερα σήμερα. Για να σου πω ποια είναι τα σοβαρά και ποια είναι τα γενία. Δεν το παρουσιάζουμε ως κάτι σοβαρό. Εμείς ίσα ίσα σκοπτικά λέμε ότι ακριβώς η χώρα βρίσκεται στα κακά της χαλιά, δουλειάζει και αυτοί να λόγουν για το ποιος είναι τελικά ο πιο ανίκανος. Ο πιο ικανός. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Ο Ερντογάν νωρίτερα σήμερα δήλωσε ότι ο κακός Άσαν απειλεί τους κατοίκους του Ιντλίβ και ότι η Τουρκία θα πάει εκεί για να τους σώσει. Αύριο λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, γιατί στην ουσία τι κάνεις, βάλει σε μια τρίτη χώρα, μια κυρίαρχη χώρα, με το σκεπτικό ότι βασανίζεται σε μια πόλη η κάτοικη της και θα πάει να τους σώσω. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο Ερντογάν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει δίθεν κακομεταχείριση που ήδη την εποάζει, αν δείτε από δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων των μεταναστών στην Ελλάδα, προφανώς για να μπορέσει να λάβει κάποιες μορφές νομιμοποίηση σε ενδεχόμενη εισβολή. Όπως ακριβώς έκανε στην Κύπρο. Τι έλεγε στην Κύπρο, σφάζουνε τους Τουρκοκύπρους, τους έσφαζε ο ίδιος με την τρομοκρατική οργάνωση την Κυπριακή, την Τουρκοκυπριακή που είχε, για να εισβάλλει. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε ήδη να έχουν συνομολογήσει, να έχουν πάει να αναγνωρίσουν την νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας, τον Άσαν, να έχουν αναγνωρίσει επιτόπου το Χαφτάρ και να έχουν κάνει συμφωνία μαζί τους. Ημί δικαιούνται σ' άσυλο. Να έχουν φύγει, να έχουν φύγει επιτόπου σε κέντρα φιλοξενίας στη Συρία και στη Λιβύη, υπό την εποπτεία του Άσαν και του Χαφτάρ, όπως επίσης και όσοι έρχονται από το Ιβλίν, οι οποίοι κατά μένα δεν πρέπει να πάρουν άσυλο στην Ελλάδα, να έχουν ακριβώς την ίδια πορεία. Έτσι θα λυθεί το προσφυγικό ανέματα, θα μου πείτε ουτοπία, όχι. Θα πρέπει να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό ότι η Ιταλία έχει κάνει το ίδιο με την Λιβύη από πρόπερση και γι' αυτό οι ροές προς την Ιταλία έχουν μειωθεί κατά 57%. Αντώνια, σας ευχαριστώ πολύ για τα βίντεο, εσύ τι λες τώρα. Α, δεν τα είδα. Αλλά μπορώ να πω για τις ομιλίες. Γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο που μίλησαν και οι δύο πολιτικοί αυτοί, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, και ο ένας κατηγορούσε τον άλλον ως πολιτικό απατεώνα. Ο κύριος Τσίπρας είπε, έβγαλε μέσα και μία μαύρη βίβλο των 7 μηνών του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης επανήλθε με την πολιτική απατεωνία του 2015 και το καθεξής. Για το μάτι, το τσακώνονται λοιπόν μεταξύ τους για να αποπροσανατολίσουν λιγότερο από τα προβλήματα που εδώ κουβεντιάζουμε και για να δείξουν ότι υπάρχουν και για να ενισχύσουν τον διπλωματισμό. Ο καυγάς των δύο πάντα ενισχύει τους δύο, σε βάρος των ιδιότερων. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν χρόνια, δεκαετίες τώρα, στην Ελλάδα. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο, γιατί θέλω να συμφωνήσω με την Ανά. Όντως, και τα δύο μεγάλα κόμματα επιμένουν στην ουσία και με πράξεις και με λόγια λιγότερο ίσως, να θέλουν να παραμείνουν στα νησιά οι παράνομοι μετανάστες και να μην έρθουν και διασκορπιστούν στην Ελλάδα και προκαλέσουν μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Ο κύριος Τσίπρας είχε υπογράψει τότε την περίφημη συμφωνία, είχε δεχτεί και μάλιστα είχε ζητήσει κάποιες τροποποιήσεις την περίφημη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έλεγε ότι αν πάνε στην Ευρωχώρα δεν μπορούν να επιστρέψουν. Άρα να μείνουν στα νησιά, το πολιτικό κόστος περιορίζεται εκεί και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η ίδια πολιτική ακολουθεί. Έχει πει ότι θα μεταφέρει 20.000 στα Χριστούγεννα, μεταφέρει μόνο 2 στην Ευρωχώρα. Άρα παραμένουν όλοι εκεί και ετοιμάζεται να κάνει αυτά καινούργια νέα κέντρα που είναι το πρωί, ανοιχτά, το βράδυ, κλειστά, για να βάλει και τους υπόλοιπους μέσα.